Συγκεντρωθήκαμε σήμερα με πρωτοβουλία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, κυρίως για να ανταλλάξουμε απόψεις, αλλά για να μας μεταφέρουν τις ερωτήσεις τους και την ανησυχία τους, αλλά ζητώντας και ενημέρωση. Δυστυχώς από τους κυβερνητικούς βουλευτές που μεταφέρουν και την ενημέρωση και την άποψη της κυβέρνησης, δεν ακούσαμε κανένα νέο δεδομένο, κανένα καινούριο δεδομένο, πέρα από αυτά που όλοι γνωρίζουμε. Και μάλιστα εμείς από την πλευρά μας αναδείξαμε τον εμπεγμό και την κοροϊδία η οποία απορρέει από τη στάση της κυβέρνησης, τη διγλωσία της κυβέρνησης, διότι άλλα λέει στις δηλώσεις και στις δεσμεύσεις και στις ανακοινώσεις και άλλα τελικά υπογράφει στην πράξη και τα οποία ως αποφάσεις αναρτώνται στη διάβγεια και είναι και τα επίσημα έγγραφα. Αυτό λοιπόν που συμφωνήσαμε τελικά με τους εκπροσώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εν τέλει να επιχειρήσουμε με δυναμικές κινητοποιήσεις και με δυναμικές κινήσεις, θέτοντας και τα επιχειρήματά μας, να επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τη χωρητικότητα στο Προκεκά, στην περιοχή του Φυλακίου. Πάρα πολλές φορές έχουμε εκθέσει τους λόγους για τους οποίους είναι επικίνδυνο στην περιοχή του Εύρου να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση και διαμονή χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών πάνω στη συνοριακή γραμμή. Και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε την περιοχή προκειμένου να αρχίσουμε να κάνουμε και μία συζήτηση την οποία πάντα αποφεύγει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη και τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής του Εύρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.